Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα σας πάω κάπου πολύ όμορφα, μακριά έτσι λίγο από εδώ. Να καλησπερίσω την Χρυσή Κατσαμακίδου. Καλησπέρα, Χρυσή. Καλησπέρα, Χριστίνα μου. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Και εσύ θέλω να καλησπερίσεις το δικό σου τον καλεσμένο, γιατί εγώ μίλησα μαζί το πρωί, του κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα και θέλω να μας δώσεις κάποια στοιχεία για αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Να καλωσορίσουμε λοιπόν κοντά μας και τον κύριο Σωτήρη Μάρκου, διοργανωτή της γιορτής, της μεγάλης γιορτής των γεύσεων και βέβαια 15 χρόνια διοργανωτής του Red River εδώ στην πόλη του Δημοτήχου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Λοιπόν, εμείς τα είπαμε το πρωί, η Χρυσή γνωρίζει ακόμα καλύτερα επειδή βρίσκεται εκεί κοντά σας. Εγώ θα ρωτήσω τρία πράγματα τα οποία σας ρώτησα για το πρωί. Καταρχάς, δύο λόγια, βασικά όχι, θα το ξεκινήσω ανάποδα. Επειδή όλοι βλέπουμε και ακούμε για αυτά τα γνωστά σου ειδικά κεφτεδάκια, να το πάμε έτσι ανάποδα. Λοιπόν, για να πούμε λίγο τον κόσμο, από πού τα είδε... Ποιος τα είδε και πώς τελικά έφτασαν στη Σουηδία και μας πήρανε την ονομασία για τα Hellenic Meatballs. Πολύ ωραία τα λέτε. Λοιπόν, ποιος μας πήρε λοιπόν. Έτσι. Αυτό το, και ίσως μας το πήρε λίγο μαρκετίστικα, να το πω έτσι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ένας βασιλιάς, ο οποίος είχε καλό μάρκετινγκ την εποχή του 1714. Mm-hmm. Που κατάφερε να διαφημίσει την ελληνική, καθαρά ελληνική γευστική λιχουδιά, το γιοφτέ ή κεφτέ ή όπως θέλετε μπιφτέ και αν θέλετε πέστε το, το οποίο το πήγε στην χώρα του, στη Σουηδία, ο Κάρολος ο 12ος, με αφορμή ότι του άρεσε πάρα πολύ αυτή η γευστική λιχουδιά και βέβαια μετά καταλαβαίνετε σήμερα ότι έχει γίνει ένας παγκόσμιος, ας πούμε... Έτσι. Γευστικός προορισμός, να το πω, βάζοντας μέσα ότι συνδυασμένα και με κάτι ακόμα είναι ένα παραδοσιακό φαγητό. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την άλλη πλευρά τώρα. Για πάμε λίγο δύο λόγια για τα όσα θα πραγματοποιηθούν στις 5 του Οκτωβρίου. 5 Οκτωβρίου, λοιπόν, το απόγευμα προγραμματίζεται η συγκεκριμένη γιορτή των γεύσεων στο πλαίσιο δράσεως του 15ου Φεστιβάλ Πολιτισμού Δημοτήχου Έρυθρο Πόταμος και για τους πιο πολλούς Red River. Ναι. Λοιπόν, από σκοπό έχει να καθιερώσει τη χώρα μας αυτή τη μοναδική γιορτή του ελληνικού κεφτέ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα και φτάσατε σε αυτό το σημείο, στο σημείο της 5 Οκτωβρίου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για το βήμα καταρχήν που μου δίνετε όλοι σας για να το πούμε. Αυτό όλο το κομμάτι ξεκίνησε από το ότι έχουμε υπέροχη ποιότητα κρεάτων στην περιοχή και όχι μόνο, αλλά ιδιαίτερα εδώ στη Θράκη για το χώρο το κτηνοτροφικό και το γεωργικό που προσφέρατε. Επίσης ήταν το κομμάτι ότι είναι ένα πέρασμα επισκεπτών της Ελλάδας ο Εύρος τόσο από τα Βαλκάνια όσο και από τις υπόλοιπες χώρες όπως Τουρκία, Βουλγαρία. Και τρίτον ήταν ότι αυτό το κορυφαίο μαγειρικό έδεσμα το γεύονταν κάποια στιγμή και έχουν καταγραφεί ιστορικά γεγονότα ότι έζησε για δύο χρόνια ο Σουηδός Κάρολος Βασιλιάς εδώ στο Δημότιχο και μάλιστα ήταν σε αιχμαλωσία. Μάλιστα. Πόσοι σύλλογοι και πόσοι επαγγελματίες, γιατί έχουμε μάθει ότι στείνατε πολύ μεγάλη γιορτή. Να δώσουμε κάποιες εικόνες. Τι θα παρακολουθήσουμε, τι θα δούμε. Έχουμε πλέον κατασταλάξει ότι θα πάμε να μαγειρέψουμε πάνω από 2.000 κεφτέδες. Πάμε για μεγάλη... του χρόνου πάμε και για το βιβλίο Guinness. Έτσι, να το καλέσουμε για να μπορέσουμε να μπούμε σιγά σιγά θεσμικά παγκόσμια να το ακούσει ο κόσμος το ελληνικό κεφτεδάκι. Τώρα, οι σύλλογοι. Πάμε για 35 τέντες οι οποίες εκθεσιακά θα φιλοξενηθούν στο χώρο του ΕΠΑΛ Δημοτήχου, του Ευγένιος Ευγενίδης, που έχει το τιμητικό τίτλο και το Ευεργέτη, που κατάγεται από το Δημότιχο, και μάλιστα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση, το Δήμο και τους επαγγελματίες, οι μαθητές και οι σύλλογοι θα βοηθήσουν εθελοντικά στο να μαγειρευτούν και να τηγανιστούν οι υπέροχοι κεφτέδες, οι ελληνικοί,
το χώρο της αυλής του Τεχνικού Λυκείου, που θα είναι ένας εκθεσιακός χώρος με μουσική, με το υπέροχο Συρτάκι και το Ζεμπέκικο της Ευδοκίας, και επίσης και με την υπέροχη γκάιτα που έχουμε τη Θρακιώτικη. Μέσα σε αυτό το event από τις 5 η ώρα το απόγευμα το Σάββατο στο Διδημότυχο μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ θα είναι ένα εκθεσιακό event, το οποίο εκεί ο κύριος Μαμαλάκης, που είναι καλεσμένος ως σεφ, ως συγγραφέας και ως expert food, θα μας βοηθήσει, θα μας καθοδηγήσει και θα μας συνεργαστεί μαζί μας για να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτό το υπέροχο έδεσμα. Δεν ξέρω πόσα να πω. Εγώ θέλω να πω ότι μόνο που γίνεται στον Εύρο και μόνο το ότι γίνεται μια τόσο μεγάλη προσπάθεια από όλους για να αναδειχθεί ένα τοπικό προϊόν, νομίζω ότι, τα έλεγα για το πρωί, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν προσπαθούμε ή ότι δεν κάνουμε αυτή τη διαδικασία για να αναδείξουμε. Λίγο στήριξη χρειαζόμαστε, κυρία Μάρκου, και να δώσουμε μια πρωτιά. Ήταν και τα Tourism Award που αναφέρατε. Και φυσικά αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, μας βοήθησε πάρα πολύ και αυτό το αναγνωρίζουμε από τον Πανελλαδικό Θεσμό, τον οποίο ευχαριστούμε και ιδιαίτερα, γιατί εκεί τα Υπουργεία, ο ΕΟΤ και η διοργάνωση των Tourism Awards πανελλαδικά δίνουν αξίες και συνεργατικότητες, και αυτή η διάκριση που πήραμε ως διοργάνωση στα 15 χρόνια ήταν ότι καταφέραμε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον στην παραμεθόρια περιοχή, ότι υπάρχουν ευκαιρίες όχι ανάδειξης μόνο των επιχειρήσεων, των προϊόντων μας ή της ιστορίας μας, υπάρχουν ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη και γενικώς να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ως άνθρωποι καλύτερα τη βιοποικιλότητα και το οικοσύστημά μας, να ζήσουμε καλύτερα, πιο παραγωγικά. Σωστά. Εγώ να κρατήσω και αυτό το προσωπάκι που έχω εδώ, το οποίο εσείς δεν το βλέπετε, είναι αυτό το προσωπάκι εδώ, το οποίο είναι αγαπημένο από όλους τους Έλληνες. Και πολύ που ωραία, ό,τι λέει είναι εγγύηση, έτσι. Ο κύριος Μαμαλάκης, να σημειώσω γενικά ότι μας έχει στηρίξει απίστευτα, διότι το αγκάλιασε αυτό το πράγμα και μεταλαμπαδεύτηκε αυτό σε συλλόγους και σε ανθρώπους επαγγελματίες, οι οποίοι με πολύ λαχτάρα μπήκαν στη διαδικασία να το σηκώσουν. Ρησί. Τώρα λοιπόν πίστεψε σε αυτό το όραμα, σε αυτό το όνειρο, και θέλει να πάρει και αυτό ένα λιθαράκι από τη δικιά του την πλευρά. Έτσι, να ζητήσω επίσης το μεγάλο ευχαριστώ και από το δικό σας κανάλι, το ένα Channel, διότι πραγματικά και σε άλλες εκδηλώσεις που εγώ βρίσκομαι, σας συγχαίρω και εσάς, κυρία Νεφρέμ, και την κυρία Κατσουανκίδου, διότι πραγματικά μπορείτε και να δεικνύετε τα σημεία όλης της περιοχής. Αυτό το έχετε καταφέρει σαν κανάλι, χαίρομαι ιδιαίτερα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Χρειαζόμαστε και εμείς τη συνεργασία και τη βοήθεια όλων των κατοίκων της. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αν κάτι μπορούμε να το κάνουμε, πραγματικά υπάρχει τρόπος. Υπάρχει και θέληση. Το γνωρίζω. Και πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Τουλάχιστον εγώ έχω ανέβει μέχρι και τον Εύρο επάνω αρκετές φορές. Δεν υπάρχει περίπτωση από εμένα σε καμία περίπτωση, και η Χρυσή το ξέρει πολύ καλά γιατί και εκείνη βρίσκεται εκεί, εμείς να ξεχάσουμε τι σημαίνει Εύρος. Μία τέτοια εκδήλωση μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά να ξέρετε έχει πολύ μεγάλο υπόβαθρο από πίσω. Έχει. Πραγματικά είμαστε στα 500 μέτρα από την Τουρκία και είμαστε στη μισή ώρα στα 30 λεπτά από τη Βουλγαρία. Έτσι. Θεωρώ ότι οι ευκαιρίες που δίνονται στον κόσμο, αλλά και εσείς με τα μέσα που κρατάτε μια τεράστια δύναμη προβολής, κάνετε κάτι πολύ ωραίο και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Λοιπόν, του χρόνου που θα κάνουμε την διαδικασία για τον Guinness. Θα καλούμε άμεσα να έρθετε, όχι του χρόνου. Και άμεσα, και μάλιστα αν δεν μπορέσετε αυτό το Σάββατο εσείς, θα ήθελα το άμεσο μέλλον να είστε επάνω, να σας κάνουμε όλες τις λιγουδιές μας και να σας το γυρίσουμε στον χώρο. Λοιπόν, έτσι έχω ένα καλό κίνητρο να φέρω κάμερα μάνα επάνω, να ξέρετε. Ότι το γύρισμα περιλαμβάνει φαγητό. Λοιπόν, Χρυσή, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσει κάτι, κόρη μου. Εγώ να σημειώσω και να συμπληρώσω, συγγνώμη, ότι η είσοδος θα είναι δωρεάν. Σωστά. Και ότι τα έσοδα θα πάνε για τις ανάγκες σχολείων. Είναι πολύ σημαντικό. Σωστά. Να δώσει όλος ο κόσμος το παρόν του για να γίνει θεσμός όλη αυτή η προσπάθεια. Γιατί πίστευσε με, Χριστίνα, συγγνώμη που διακόπτω, Σωτήρη. Ο Σωτήρης έχει τρέξει πάρα πολλούς μήνες για να μπορέσει να στηθεί όλο αυτό εδώ. Σαφώς. Έχει δώσει χρόνο, αγάπη και κούραση για αυτό εδώ.
Σωστά, σωστά. Η αλήθεια είναι ότι πίσω από αυτή τη διοργάνωση το team που δουλεύει είναι πολύ περιορισμένες στις δυνατότητες, όχι τόσο στο οικονομικό αλλά κλπ. Αλλά εμείς προσπαθούμε επαγγελματικά να το στηρίξουμε, μιας και έχουμε, όπως είπε η κυρία Κατσαμακίδου, και την ευχαριστώ γιατί δεν θα ήθελα να μας διαφύγει αυτό. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία ότι οι μαθητές, και όχι τόσο μόνο οι σύλλογοι και οι επαγγελματίες, οι φορείς, οι μαθητές το αγκάλιασαν. Και ξέρετε, το σχολείο το ίδιο νιώθει πολύ περήφανο το οποίο θα βρεθεί μια τέτοια δραστηριότητα μέσα στο σχολείο του για να μπορέσουμε να έχουμε και μέρος των εσόδων από τους εκθέτες οι οποίοι θα βοηθήσουν στα παρελκόμενα του σχολείου και τις ανάγκες του. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Χρυσή, επίσης και σε εσένα, κορίτσι μου. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Είναι δεδομένη. Καλή επιτυχία.